Εντάξει, μην το ψάχνουμε μια ώρα. Κομμενοδουλειά του Σύφη μυρίζει. Να σας πω, ο άντρας αυτής της Πάολα είναι σικελός. Ναι, άστα. Ωχ, παιδιά, έχω γρευτεί. Τι νομίζεις, μόνο στην Κρήτη το έχετε με τα όπλα? Υπάρχουν κι άλλοι λαοί που το παίζουν στα δάχτυλα. Πω, πω, τον λυπάμαι το Σύφη. Εσύ τον λυπάσαι, πλάκα κάνεις. Μην κοιτάς τι λέω. Κατά βάθος το συμπαθώ. Αλλά μιλάμε όμως για πολύ βάθος. Καλά, εμείς το έχουμε ρίξει την πλάκα, αλλά αυτοί εκεί τα όπλα το τραβάνε για αστείο. Πάντως ωραία γυναίκα η Πάολα. Κούκλα, κι εγώ την έχω δει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου πως είναι η Πάολα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην στραβώσει η δουλειά. Λοιπόν, πάω να βρω τον Ματθαίο. Δεν ήθελα να δώσω δικαιώματα στον Αχιλλέα, αλλά τόσο επιπόλαιος ο Σύφης. Μας βγήκε, βλέπεις, ερωτιάρης. Πω, καημένη άλκης της. Και ποιος θα πάει στην Ιταλία, εγώ? Πάντως όχι εγώ. Εξάλλου δεν είναι δουλειά μου, οικονομολόγος είμαι. Όποτε σε συμφέρει. Όποτε δεν σε συμφέρει, έχεις άποψη για όλα. Ούτε ο Νεκτάριος μπορεί. Πρόβλημά σας, ρίξτε κλήρο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να συνεφέρουμε το Σπαλέτι. Ό,τι προσωπικό και να έχει με το Σύφη, δεν μπορεί να τεινάζει τη συνεργασία έτσι στον αέρα. Πάρε τηλέφωνο την Αναστασία. Πάλι πετάς ο μπαλάκι σε μένα. Φρε άνθρωπε μου, κάνε μια φορά αυτό που σου λέω χωρίς να ρωτάς. Έλα, Αναστασία. Με πήρε ο Σπαλέτι και μου λέει ότι έχει πρόβλημα με το Σύφη. Τι τρέχει? Δεν έχω ιδέα. Ζήτησε να πάει κάποιος εκεί. Από εμάς όμως δεν μπορεί κανείς να πάει Ιταλία. Ούτε εγώ μπορώ να πάω. Τέλος πάντων, θα πάρω το Σύφη τηλέφωνο και θα σε πάρω πίσω. Έλα, γεια. Εντάξει. Πώς την άκουσες? Εντάξει, κανονική. Α, δεν σε πιάνω σήμερα. Ή χειρότερα. Έλα, Αναστασία. Μισό λεπτό να σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση να ακούει και ο Ματθαίος. Μίλησες με το Σπαλέτι? Ναι. Αλλά δεν το έβγαλα λέξη. Δεν δέχτηκε να μιλήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει, ούτε για τα προσωπικά. Και η θέση του ποια είναι? Μου είπε ξεκάθαρα... Δεν τον πάω το Σύφη, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εν τω μεταξύ, πριν λίγο είχα πάρει το Σύφη τηλέφωνο. Και? Έβγαλες καμιά άκρη από εκεί? Μου πέταξε ένα να πάει να κουρεύεται. Και μετά μου είπε ότι μου βγάζει το λάδι, αλλά μια χαρά συνεννοούμαστε. Και μετά μου το κλείσε με την πρόφαση ότι έχει δουλειά. Μασημένα λόγια δηλαδή. Προτείνω να μην πάρουμε καμία θέση μέχρι να σου μιλήσει καθαρά και εξάστερα ο Σύφης. Τι κάνει, αγάπη μου? Η αγάπη σου καλά είναι. Αλλά η φιλενάδα της έχει πλαντάξει το κλάμα πάνω. Αν είχα το μηνά μπροστά μου, θα τον έπνιγα. Έννοια σου και τον έχει ψήσει μια χαρά η Βασιλική. Δεν νομίζω ότι ευχαριστιέται και πάρα πολύ αυτό το ψέμα τώρα με τον δίθεν γκόμενο. Α, δεν σου είπα. Στον δρόμο έπεσα μούρι με μούρι με ένα κολλητό που έλειπε στην Αγγλία. Και του είπα να βγούμε το βράδυ να φάμε, μήπως του γνωρίσουμε τη Βασιλική. Μόνο που δεν το λένε Μάρια, το λένε Στέφανο, πειράζει? Όχι. Καλό είναι και το Στέφανος. Ωραίος. Καλός είναι, εντάξει. Αυτά τα θέματα ή έχεις χημία με τον άλλον ή δεν έχεις. Σωστό κι αυτό. Όπως εμείς, ας πούμε, εντάξει. Δεν είναι ότι ήμουν και ο πιο νόστιμος, ας πούμε. Ψαρεύεις κοπλιμέντα? Ναι, ψαρεύω. Ωραία. Τότε να σου πω ότι είσαι ο πιο ωραίος άντρας του κόσμου. Αφού όταν σε είδα, ξέρεις τι είπα. Καλέ, ποιος Μπραντ Πιτ, ποιος Λεωνάρντο Ντικάπριο, ποιος Χιου Γκραντ. Χιου Γκραντ. Συγγνώμη, είναι ωραίος ο Χιου Γκραντ? Όπως είναι εγωιτευτικός. Σε πολλές γυναίκες αρέσει. Έλα, σταμάτα τώρα, κάτσε, ξέχασα τους υπόλοιπους. Έλα, θυμίσου. Μίσου. Ποιος... Μπρους Μίλης. Στα καλά του όμως. Εντάξει, Νεκταρία. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε άλλο, μου λες, ε. Έλα, γεια. Τι έγινε?
Πήγε η Δήμητρα από εκεί και τους φόρτωσε και τα δύο μικρά. Ήταν να πάει η Μαρίνα και δεν της το είπε, φαίνεται την παρακολούθησε. Αυτή την είδε, τα πήρε στο κρανίο και σηκώθηκε και έφυγε ταξίδι, λέει, 2-3 μέρες. Εντάξει, δεν είναι κακό να λάβει τα παιδιά του 2-3 μέρες, πολύ χωρισμένοι το κάνουν. Όχι και έτσι, αγάπη μου. Οι άνθρωποι συνεννοούνται πολιτισμένα. Ο Νεκτάριος μπορεί να μην ήθελε να κρατήσει τα παιδιά της Αλεξάνδρας, να ήθελε να κάτσει σπίτι μαζί τους. Τώρα εντάξει, είναι φως φανάρι. Ήθελε να το κάνει για να της πάσει στην Αλεξάνδρα. Οκ. Okay. Έχεις δίκιο. Πάντως εσύ κοίτα να ηρεμήσεις το Νεκτάριο, έτσι μην τον φουντώνεις ακόμα περισσότερο. Δεν τον φουντώνω, ρε αγάπη μου. Η Βασιλική τι έγινε, δεν είναι ακόμα πάνω και κλαίει. Μάλλον, το πάω να δω. Όχι, άστι. Άστι να ξεσπάσει. Λοιπόν, απόψε θέλω να γίνετε όμορφες γιατί θα σας βγάλω έξω. Αχ, παιδιά, μα βγείτε οι δυο σας, εγώ δεν έχω όρεξη. Θα βγεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Θα πάμε παρέα, όχι μόνο οι τρεις μας. Ναι, θα φέρω και ένα φίλο μου να σε γνωρίσω. Παιδιά, ευχαριστώ για το προξενιό, αλλά δεν θα πάω. Θα αργήσω πάρα πολύ να εμπιστευτώ ξανά τους άντρες. Οπότε, είμαι σε φάση περισυλλογής, εσωτερικότητας και θέλω να είμαι και μόνη. Έλα τώρα, μην ακοπλακίες. Σιγά μην μονάσεις κιόλας. Ναι, μωρέ, δεν έχεις κάτι να χάσεις. Άμα δεν σου αρέσει, θα κάνεις έναν ακόμα φίλο στην Κύπρο. Πάμε στίγμα ότι δεν θα μου αρέσει. Δεν θα της αρέσει όσο καλός κι αν είναι. Μαρία, γιατί προδικάζετε την κατάσταση. Είναι θέμα timing όταν ερωτευόμαστε, αγάπη μου. Ήταν θέμα timing όταν εγώ ήμουν έτοιμη να παντρευτώ το Σύφη. Κάποιο κενό υπήρχε. Κάτι δεν σου δίνει ο Σύφης και το αναπλήρωσα εγώ. Αμέ. Το σεξ. Το σεξ. Αχιλέα, λες να ήθελα σεξ και σρωτεύτηκα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που ακούω τώρα. Εμένα πάντως έτσι μου είχε πει στην αρχή, ναι, ότι με το Σύφη δεν τα βρίσκανε καθόλου στο κρεβάτι. Για πες κι άλλα, για πες. Να πω. Πολύ μάλιστα. Αντέφυγες. Εντάξει, λοιπόν. Είπαμε. Δύναμη και επιμονή, εντάξει. Πολύ. Άντε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Μαρή. Πάστε καλά. Νιάου. Νιάου. Πού είναι η κυλίτσα του? Εδώ. Εδώ. Κυλίτσα. Τι είναι? Okay. Ναι. Okay. Κοίταξε όμως να δεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όχι, ξέρεις το θέμα που θέλω να σου πω, όμως κοίταξε να δεις. Εσύ με φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί ξέρεις ότι σου έχω φοβερή αδυναμία και είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, από απόψε κόβονται οι επισκέψεις στο κρεβάτι του μπαμπά και της μαμάς και του θείου Ματθαίου. Εντάξει. Ακούσαμε λίγο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η μαμά έβαλε βέτο. Γι' αυτό κλάψεις εγκλάψεις, στο κρεβάτι δεν ξανάρχεσαι, κυρία μου.
Εντάξει, γι' αυτό θα σου πω ένα μυστικό. Ακούσε με. Απόψε το βράδυ, εγώ πρέπει να είμαι πολύ αυστηρός μαζί σου. Ναι, άκουσε. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Εντάξει, δεν θέλω να κλάψει το βράδυ. Να μην λυγίσω. Αν και εσύ κλαις ψεύτικα, το ξέρω, σε θεατρίνα. Σε έχω καταλάβει, κυρία μου. Σε έχω καταλάβει, ναι. Σε έχω καταλάβει. Λοιπόν, άρα το βράδυ έχουμε περιπέτειες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σε παρακαλώ, κορίτσι μου, μην κλαις. Να σε πάρω σε λίγο. Ναι, εντάξει, πάρε με όταν μπορείς. Μα άρχισε να τα σου ξουμούξου με το Μινά. Άσχετο. Η Άλκης της ήτανε. Εκείνη με πήρε και μάλιστα έκλαιγε τη σκοτωμού. Γιατί, τι έγινε πάλι? Ο Σύφης. Τη ζήτησε από το τηλέφωνο να χωρίσουν.